Μια εφιαλτική νύχτα έζησε μια γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη όταν το βράδυ του Σαββάτου ένας διαρρήκτης μπήκε στο σπίτι της την ώρα που αυτή βρισκόταν μέσα. Όπως μετέδωσε το ievros.gr, ο δράστης κατάφερε να μπει σε μονοκατοικία από την μπαλκονόπορτα και αναστάτωσε τον χώρο ψάχνοντας για χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού εκείνη την ώρα βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο και αντιλήφθηκε την παρουσία του και ήρθε μάλιστα πρόσωπο με πρόσωπο με τον διαρρήκτη, ο οποίος για καλή της τύχη μόλις έγινε αντιληπτός το έβαλε στα πόδια. Στην συνέχεια ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη από την ομάδα Δίας. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ο συγκεκριμένος νεαρός έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για το συγκεκριμένο αδίκημα. Ένας άντρας έχασε τις αισθήσεις του το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Παλαιολόγου στην Κομοτηνή. Για καλή του τύχη, ένας συμπολίτης του στρατιωτικός που περνούσε από το σημείο τον πλησίασε, είδε ότι δεν είχε σφιγμό και του πρόσφερε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, κάνοντάς του καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με αποτέλεσμα να τον επαναφέρει στη ζωή. Σύμφωνα με δημοσίευμα του χρόνος.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία. Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ξάνθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης ένας 34χρονος, διότι επιχείρησε να διαρρήξει ανασφάλειες στο αυτοκίνητο με σκοπό να αφαιρέσει διάφορα αντικείμενα από το εσωτερικό του στην πόλη της Ξάνθης. Ο δράστης έγινε αντιληπτός και συνελήφθη επ' αυτοφόρο.